Ένα αρχαίο ρωμαϊκό πλοίο που μετέφερε αμφορείς κρασιού βρέθηκε στο βυθό της Μεσογείου στα νυχτά της Σικελίας. Το πλοίο ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας υποβρύχιας αποστολής αναγνώρισης από το υψηλής τεχνολογίας ωκεανογραφικό Calypso South κοντά στο νησί Isola delle Femmine. Ένα υποβρύχιο ρομπότ τράβηξε τις πρώτες εντυπωσιακές εικόνες. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος του νησιού, το ναυάγιο βρέθηκε σε βάθος 92 μέτρων. Βρήκαμε έναν σημαντικό αριθμό αμφορέων, διαφορετικών μεγεθών και διαφορετικών σχημάτων. Αρχικά τα ταξινομήσαμε ότι χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Οι αρχές της Σικελίας χαρακτηρίσαν την ανακάλυψη ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Πριν από μερικές εβδομάδες, οι Σικελοί αρχαιολόγοι είχαν εντοπίσει ένα ακόμα ναυάγιο.